Η Εθνική ποτέ δεν ήταν το φαβορί, ήταν πάντα το outsider. Το ότι αυτό που έκανε προηγουμένως την ομιλία μου, ότι πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, να κρατήσουμε τον κόσμο κοντά στην ομάδα, νομίζω ότι είναι ο βασικότερος στόχος που θα έχουμε για την αυτή τη διοργάνωση. Είναι δύσκολη, δεν είναι τίποτε εύκολο. Ερχόμενο στην εθνική αυτή ομάδα, πρώτα απ' όλα νιώθω ότι είναι σαν το σπίτι μου, διότι έχω ξαναέρθει, δεν είναι κάτι το νέο. Αυτό που άλλαξε είναι η πολύ καλή οργάνωση και προγραμματισμός που βελτιώθηκε σε πολύ ψηλό επίπεδο και βλέπω την θέληση όλων. Σίγουρα θα μπορώ να μιλήσω περισσότερα με την πάροδο του χρόνου, διότι τώρα μαθαίνω και πληροφορούμε για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, αλλά βλέποντας και τους ποδοσφαιριστές για το πόση θέληση είχα για να αγωνιστούν, βλέποντας τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας πόσο πολλοί θέλουν να κρατήσουν την ομάδα αυτή σε ψηλό επίπεδο, είμαι πολύ αισιόδοξο, διότι πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στους ποδοσφαιριστές ότι θα έχουμε μια ίδια, ίσως και προσπάθεια μας και καλύτερη συνέχεια. Επίσης, δεν είχαμε και τις καλύτερες τελικές κατατάξεις, γι' αυτό θα ήθελα και εγώ να το αποφύγω, να πω κατάταξη, αλλά όπως είπα προηγουμένως πρέπει να παίζουμε, να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και αυτό που ξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό να το συνεχίσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε.